μας το είπε για να το πούμε. Έτσι. Δηλαδή να αρχίσουμε τη ζήμωση. Από τη μέρα που το είπε στους brokers, κάθε μέρα, κύριε Χατζή, με ρωτάει. Ο οποιοσδήποτε δημοσιογράφος με συναντάει ή μου ζητάει συνέντευξη. Τι λέτε γι' αυτό? Μία όχι, δύο όχι, τρεις όχι. Δηλαδή. Δεν σχολιάζω, κτλ. Κτλ. Δεν πήγαινε άλλο. Mm. Το Πασόκ ταυτοχρόνως είχε συνεδριάσει και απορρίψει τον όρο στο πολιτικό του συμβούλιο. Ο κύριος Πάγκαλος μάλλον όχι. Κράτησε μια πιο επιφυλακτική στάση. Κάνω κάνετε λάθος. Ο κύριος Πάγκαλος αντιτάχθηκε στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Ρητά. Το έχουν γράψει και εφημερίδες. Mm-hmm. Ακριβώς το έχουν γράψει. Ο κύριος Πάγκαλος ήταν ο πρώτος που είπε το όχι. Μάλιστα, ναι. Είμαστε ενιαίοι στο Πασόκ εδώ. Δεν είχαμε δηλαδή θέματα. Και συνεπώς κάποια στιγμή έπρεπε αυτό να υποθεί. Υπόθηκε από μένα σε μια συνέντευξη σε κατάλληλο χρόνο. Όπως αποδείχθηκε σε κατάλληλο. Μαζί με πάρα πολλά άλλα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Κόσοβο, στάση των Αμερικανών στα Βαλκάνια, Τουρκία, Κύπρος, Τουρκία. Θα τα συζητήσουμε. Ευρωεκλογές και το πλαίσιο της αντιπολίτευσης στην εξωτερική πολιτική. Δεν συμφωνώ ότι είναι επί τούτου σκληρή στάση. Σας θυμίζω ότι είμαι μάλλον ο πρώτος που είπε ότι το Βουκουρέστι αποτυπώθηκε σε ένα εξαιρετικά καλό κείμενο. Δεύτερη δήλωση, χθες, προχθές, ότι πολύ σωστή η εντολή της κυρίας Μπακογιάννη στον κύριο Βασιλάκη, τον πρέσβη μας, να πει στον κύριο Νίμιτς να μην έρθει αυτές τις μέρες αφού δεν κομίζει πρόταση. Ναι. Η στάση μας τον αγωγό. Τον όχι, να έρθουμε, πάμε. Θέλω να μείνω σε αυτό. Ή η αντιπολίτευση αποδέχεται τα σωστά και είναι σκληρή στα αρνητικά, γιατί έτσι δικαιώνει τη σοβαρή τη στάση, ή βγαίνει για όλα τα θέματα στο κλαρί, οπότε δεν πείθει κανέναν, ή δεν μιλάει, οπότε είναι η υπηρεσία της κυβέρνησης. Και το θεωρητικά, ένα και το. Όπως το θέτεται, είναι πάρα πολύ σωστό. Και πρακτικά νομίζω. Θα το δούμε πρακτικά. Μέσα από τα ερωτήματα και τη στάση που έχετε κρατήσει σε διάφορα ζητήματα. Το ερώτημα είναι, εάν πραγματικά θέλει το ΠΑΣΟΚ να βρεθεί μια λύση. Βεβαίως θέλει. Σπέβδω να σας το πω. Σπέβδω να μου το πείτε, όμως τη σκαλάτε αυτή τη συνταγή που πάει να χτιστεί. Δεν δέχεστε το όνομα Νέα Μακεδονία. Δεν ξεκινήσαμε εμείς. Το Νέα Μακεδονία τι σας ενοχλεί ως όρο? Τα είπα. Δεν θα τα ξαναπώ. Όχι, να μας το πείτε, γιατί μας ακούει όλος ο κόσμος. Η συζήτηση αυτή θα ξαναρχίσει με πρωτοβουλία της κυβέρνησης που διαπραγματεύεται. Βέβαια. Δεν θα ξαναρχίσει με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Δεν θέλουμε να πάρουμε τέτοιες πρωτοβουλίες. Γιατί, τι φοβάστε? Διότι θεωρούμε ότι κακώς έκανε η κυρία Υπουργός και ξεκίνησε αυτή τη συζήτηση. Κάκιστα έκανε. Γιατί, εσείς, προσέφερε χείριστη. Δεν μπορείτε να πάρετε πρωτοβουλία. Δεν θέλουμε να πάρουμε. Βεβαίως μπορούμε. Γιατί, τι φοβάστε? Και είναι και το πολύ σημαντικό. Κύριε Χατζή, είναι ανεύθυνο εθνικά. Μάλιστα. Αυτό που έκανε η κυρία Υπουργός είναι ανεύθυνο εθνικά και εμείς δεν θα την ακολουθήσουμε. Απλώς, αφού θέλησε να ζυμώνεται κάτι στην κοινή γνώμη. Πήρε το όχι που έπρεπε να πάρει. Γιατί παραβίασε την εθνική κόκκινη γραμμή. Την παρακαλούμε και την προσκαλούμε. Θα της το πω. Ναι. Και σε κάθε συνάντησή μας θα της το λέω έξω από τα φώτα της δημοσιότητας. Ότι η εθνική κόκκινη γραμμή και η εθνική συνεννόηση προϋποθέτει πολιτικά κόμματα που συνεννοούνται. Όχι πολιτικά κόμματα που προσπαθούν να κάνουν τα άλλα υποχείρια. Εγώ να μην πάω στην υψηλή πολιτική, κύριε Λόγκο. Να πάω στο απλό. Συγγνώμη, τι όνομα θέλετε εσείς, τι θα προτείνατε? Υπήρξε λανθασμένη κίνηση. Να ζυμώνει διημών. Εντάξει, είναι κρίση σας. Κάτι το οποίο είναι και λανθασμένο εξορισμού. Και διασπά και την εθνική ομοψυχία. Το ερώτημα θέλω να μου το απαντήσετε αυτό όμως. Ευθέως, όπως απαντήσατε για αυτά τώρα και είπατε όσα έχετε να πείτε για τις επιλογές της κυρίας Μπακογιάννη και τις πρωτοβουλίες της. Εσείς, τέλος πάντων, εγώ είμαι ένας πολίτης. Ακούω αυτά που λέτε. Και λέω, κύριε Λοβέρδο μου, εσείς τι όνομα θέλετε να δοθεί σε αυτό το κράτος? Είστε ένα σοσιαλιστικό κόμμα. Είναι δυνατόν με μια ιδεολογική αντίληψη η οποία στηρίζεται σε συγκεκριμένα πράγματα και πλαίσια ένα σοσιαλιστής, έτσι δεν είναι, να θέλει να προσδιοριστεί ένας άλλος λαός όπως θέλει ο ίδιος ο Έλληνας, ας πούμε? Είναι δυνατόν ένα σοσιαλιστικό κόμμα να υποστηρίζει μια τέτοια άποψη σήμερα στην παγκόσμια κοινότητα, ότι θα λέγεσαι έτσι, δεν θα λέγεσαι αλλιώς? Μπορεί να το πει ένα σοσιαλιστής. Αυτή είναι η διαφορά σας, θέλω να πιστεύω, από κόμματα της δεξιάς. Στην οποία όμως δεν βλέπουμε στην πράξη, διότι προφανώς δεν σας βολεύει ψηφοθυρικά αυτό. Δεν πάει έτσι. Να μου πείτε πώς πάει. Δεν πάει έτσι και σε ό,τι αφορά εμένα προσωπικά δεν πάει και καθόλου. Δεν είναι προσωπικό το ερώτημα. Είναι, μιλάμε πολιτικά και εγώ κομματικά. Εγώ εκφράζω την σοσιαλιστική παράταξη στην Ελλάδα στα εξωτερικά θέματα. Ωραία, να σας ακούσω. Συνεπώς, λοιπόν, βάζω κομμάτι της παράταξης και κομμάτι του εαυτού μου σε αυτή τη σύμφωνη. Ξέρετε ότι οι πολιτικοί έχουμε τη δυνατότητα ορισμένες φορές να μην μιλάμε. Έτσι. Και έτσι να αποφεύγουμε τις κακοτοπίες. Εγώ τώρα μιλάω, που σημαίνει ότι έχω άποψη. Ναι. Δηλαδή βάζω, δεν παπαγαλίζω. Όχι. Βάζω την πολιτική του κόμματος. Σας μιλάω για απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου για όλα αυτά. Φυσικά, φυσικά. Αλλά και τον εαυτό μου. Mm-hmm. Ναι. Όχι ως ξεχωριστό κομμάτι, αλλά μέρος του. Ως μέρος. Ως μέρος. Δίνω ψυχή, πώς να το πούμε. Δεν λέω ψέματα. Δεν μεταφέρω σκέψεις. Αυτό σας χαρακτηρίζει ούτως ή άλλως. Λέω αυτό που πιστεύω. Που συμπίπτει με τις θέσεις παράταξής μου. Που είναι. Δεν μπορεί η ονομασία μιας χώρας που γειτονεύει με την Ελλάδα
στο πλαίσιο του υποτιθέμενου αυτοπροσδιορισμού να προσβάλλει δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα ή να αλλοιώνει τη γεωγραφική διάσταση της περιοχής. Εγώ δεν διστάζω να σας πω ότι συμφωνώ απολύτως με την επιστολή Καραμαλή προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, όταν είπε ότι κάποια λύση πρέπει να δοθεί. Εμείς συμβιβαζόμαστε να εμπεριέχεται ο όρος Μακεδονία, αλλά δεν μπορεί να μην αντανακλάται η γεωγραφική πραγματικότητα της περιοχής. Μόνο γεωγραφικό προσδιορισμό, λοιπόν, μου λέτε. Συμφωνώ με αυτό. Δίνω ένα μάθημα τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Εμένα με έχει πει προδότη η Νέα Δημοκρατία όταν ήμουν υπουργός του εξωτερικού. Έτσι. Για το Σκοπιανό. Όχι. Κρατάγανε μια στάση πάντα, ας πούμε, ακατανόητη για μένα. Ναι. Εμείς δεν το κάναμε αυτό με αποτέλεσμα να απομονώσουμε τους ακραίους της Θεσσαλονίκης και να μην εκπέμψουμε μήνυμα προς το Βουκουρέστι αντίστοιχο με τους αγγελωτούς σταυρούς στο Σκοπιανό. Αυτό απελευθέρωσε κατά τρόπο την αντικυβέρνηση. Έτσι. Τη βοήθησε. Γιατί εκπαιμπόταν ότι το σκίτσο του Πρωθυπουργού λένε την Τώρα Κατσαρίδα. Έτσι. Αγγελωτή σταυρή στη σημαία μας. Αυτό δεν είχε από την Ελλάδα άλλη φορά. Δηλαδή δεν υπήρχαν γραφικοί από εδώ να κάνουν τα ίδια ή επικίνδυνοι, γιατί δεν ήμασταν εμείς τους δρόμους. Για να ισοφαρίσουμε το πρόβλημα ακριβώς. Και έτσι η δυσαρέσκεια των Ευρωπαίων περιορίστηκε σε αυτούς, στους Σκοπιανούς. Επειδή είστε όμως πολύ καλός ομιλητής. Είπα, όχι. Και καλός επιστήμονας. Όχι, είπα. Μου ξεφεύγετε από το ερώτημα. Όχι. Είπα ότι συμφωνώ με την επιστολή Πρωθυπουργού προς τον Κιμούν. Δεν ντρέπομαι να το πω. Άρα λέτε. Άρα. Προσδιορισμός γεωγραφικός. Άρα σας θυμίζω ότι πριν ο Καραμαλής μιλήσει, πριν η Μπακογιάννη μιλήσει, ο Παπανδρέου, το Πασόκ σε συνεδρίαση Πολιτικού Συμβουλίου βγήκε και είπε: Εθνική κόκκινη γραμμή. Ένα όνομα για κάθε χρήση με ο γεωγραφικό προσδιορισμό. Άρα η σύνθετη ονομασία θα έχει επιθετικό προσδιορισμό γεωγραφικό. Όχι άλλον. Αυτή είναι η θέση. Δηλαδή ένα τύπου άνω Μακεδονία, κάτω Μακεδονία. Είτε ό,τι θέλετε να είναι γεωγραφία. Δόθε πέρα Μακεδονία. Να μην είναι χρόνος, δηλαδή η ιστορία. Έτσι. Να είναι γεωγραφία. Δηλαδή, ας πούμε, η Νέα Σμύρνη που έχουμε εδώ είναι ένα πρόβλημα για την Τουρκία. Το ζήτημα είναι αν αποδέχεσαι κάτι που εμπεριέχει αλυτρωτισμό ή επεκτατισμό ως ακίνδυνο και αδιάφορο ή ως επικίνδυνο και ενδιαφέρον. Σε ό,τι αφορά τα δικά μας εδώ, πάω στο δεύτερο. Ορισμένα, τέτοια, είναι επικίνδυνα και ενδιαφέροντα. Συνεπώς πρέπει κανείς να τα προλάβει.